Η κυρία Κατσούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Επίσης. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε όταν μιλάτε όλοι μαζί. Έχετε δίκιο, κυρία Κατσούλη. Είναι δική μου η ευθύνη. Είναι δική μου η ευθύνη. Όχι, δεν είναι. Αυτή η ευθύνη είναι όλων μας. Δυστυχώς έτσι έχουμε μάθει ο ένας να μπορεί να επισκιάσει τον άλλον. Εγώ θέλω να απευθυνθώ προσωπικά στον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, μήπως έχετε την ψευδέστηση ότι εσείς είστε ο πολύ χριστιανός και ο κύριος Τσίπρας είναι ο λιγότερο από εσάς? Σας ρωτώ, κύριε Χατζηδάκη, διότι εάν είστε πραγματικά πολύ χριστιανός και έχετε επίγνωση το μήνυμα του ενανθρωπίσαντος λόγου, τότε θα πρέπει να το κάνετε πράξη, κύριε Χατζηδάκη, και όχι να κάνετε μακρύ σταυρό. Έχετε μηνυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Ήμουνα χρόνια νεοδημοκράτησα και θα ψηφίσω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όχι γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι κάτι το οποίο θα με πάει σε παραδείσους. Όχι, εμπιστεύομαι την καθαρότητα του λόγου του, το βλέμμα του το καθαρό. Και όχι αυτό της ποντικομαϊμούς, της αλεπούς, της πονηράς, που κοιτάζει μία. Σκύψετε το κεφάλι, ε! Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Κυρία Κατσούλη. Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει. Και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου. Και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ. Και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται. Εσείς κατατάξτε τους εαυτούς σας που βρίσκεστε. Ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει πνεύμα, κυρία Κατσούλη, έχει καθαρότητα και έχει δύναμη. Ευχαριστώ και να χαίρεστε. Η θύρα της φυγής των δώρων έκλεισε για τη Νέα Δημοκρατία. Εζυγηθήκατε. Κυρία Κατσούλη, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κατσούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, παρακαλώ.